Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Για πες μου πρόεδρε τώρα, γιατί εχθές κάναμε ένα ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν είπαμε να συμφωνείτε σε όλα. Εντάξει, κανένας δεν συμφωνεί και με όλα. Λοιπόν, για πάμε πρόεδρε, την ένστασή σας θέλουμε. Μπράβο, είναι ατυχές το ρεπορτάζ. Γιατί? Καταρχάς, δεν εκφράζει τους εργαζομένους. Δεν υπάρχει. Δεν είπαμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγουν προς τα έξω ποιος και τι. Άλλοι το λένε από μέσα τους και ενημερώνουν εμάς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι συνήθως σε έναν εργασιακό χώρο εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, το οποίο είναι το σωματείο, το διοικητικό σωματείο. Ναι, αλλά όταν χτυπάει το δάκτυλο, πονάει αυτός που χτυπιέται. Δεν πονάει ο γείτονας. Όλοι πονάμε. Στην κατάσταση που έχει εμπεριέθει η εταιρεία μας, πονάμε όλοι και φοβόμαστε όλοι. Το δεν υπάρχει κάποιος που δεν φοβάται. Είσαστε από τους πρώτους που ανησυχήσατε και ανησυχείτε πάντα για το θέμα από την ώρα που πέφτουν χώματα στον ισθμό και που δημιουργήθηκε πάλι για τρίτη φορά το μεγάλο αυτό πρόβλημα και σταμάτησε μόνιμα η διέλευση των πλοίων, ότι η πρώτη σας κίνηση ήταν να ενημερώσει τα πάντα για το θέμα των πληρωμών των εργαζομένων. Σκοπός και στόχος λοιπόν είναι να μην δημιουργούμε εντυπώσεις και να μην μπαίνουμε σαν εργαζόμενοι πάντα και ως νόμιμοι εκπρόσωποι πολύ περισσότερο σε παιχνιδάκια που θέλουν να κατευθύνουν διάφορες καταστάσεις. Εμείς πρέπει να απέχουμε από όλα αυτά. Εμείς κοιτάμε μόνο το συμφέρον το δικό μας και στην ουσία τη μισθοδοσία μας, την εταιρεία μας και τις οικογένειές μας. Αυτό είναι που μας αγγίζει. Τα υπόλοιπα απλά δεν τα βλέπουμε. Σε ποιο άλλο σημείο... Πρόεδρε, σε τι σημείο βρίσκεται τώρα η Διώρη Κακορίνθου? Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, όπως ξέρετε και τις προηγούμενες μέρες με τους βουλευτές μας, παύλα υπουργούς, μας έχουν στηρίξει όλοι. Έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι πρωτοφανές για τα χρονικά της Διόρυγας, δεν έχει ξαναγίνει. Εννοείς ότι θα πέσουν μαζεμένα 9 εκατομμύρια ευρώ? Θα πέσουν 9 εκατομμύρια ευρώ και θα διαχειριστούν ένα χρόνιο πρόβλημα, στο οποίο κατά την προσωπική μου άποψη και όπως δείχνουν, έχουν ξεκινήσει και δείχνουν οι περισσότερες μελέτες, δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Εννοείται. Ευθύνεται ως επιτοπλίστων ο βιολογικός καθαρισμός, πράγμα από το οποίο δεν έχει αναφερθεί ξεκάθαρα από πολλούς μέχρι στιγμής. Εμείς έχουμε κάνει ρεπορτάζ και το έχει πει. Μας το δήλωσε και ο κύριος Λέκας μπροστά και η υπεύθυνη Διόρυγας και υπεύθυνοι και οι βουλευτές μας, οι υπουργοί. Το είπανε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στις σωλήνες εκεί που σκορπάνε εκεί στη Διόρυγα Κορίνθου, και εγώ το έχω τονίσει εδώ και χρόνια, ειδικά πάει κάποτε στο ρεπορτάζ και έβλεπα στάζαν οι σωλήνες. Και κάποια στιγμή οι σωλήνες που περνάγανε στη γέφυρα πάνω ήταν μεταλλικές. Θυμόσαστε. Και τις κάνανε πλαστικές σωλήνες. Επειδή στάζαν παντού, δηλαδή σκορπάγανε. Βγαίναν τα λίμματα, μπέφταν τα λίμματα στη θάλασσα κάθε μέρα. Και στάζαν και πάνε στα καράβια. Και κάποια στιγμή πήραν απόφαση οι ΔΕΙΑΚ και ΔΕΙΑΛΦ και κανονίσανε και αλλάξαν τις σωλήνες. Τώρα γίνονται κάποια έργα στο σημείο. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα κρατήσουνε? Μετά λοιπόν από αυτές τις καταπτώσεις πρόσφατες που είχαμε, εμείς σαν σωματείο, τηρώντας όλες τις διαδικασίες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αίτημα προς τον Πρωθυπουργό. Στην ουσία να τον ενημερώσουμε για την κατάσταση, να του θέσουμε το θέμα και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Κοινοποιώντας το παράλληλα σε όλους τους τοπικούς βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Και ζητώντας τη βοήθειά του. Παράλληλα κάναμε και ένα αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος για τη διαχείριση των κρίσεων αυτών, το οποίο βρήκε συμπαραστάτες όλους τους φορείς της περιοχής μας, και ο κύριος Δήμας και ο κύριος Σταγαράς και η κυρία Σουκουλή ήταν μαζί μας, μας στηρίξανε. Και όντως εκπονήθηκε ένα μεγάλο έργο. Από εκεί και πέρα η ένστασή μας και όσον αφορά τώρα και τις τελευταίες κινήσεις μας, η ένστασή μας ήταν και το τελευταίο χαρτί που κάναμε στον κύριο Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και πλέον είναι ορατό το φαινόμενο
να κινδυνέψουν οι μισθοδοσίες μας, να κινδυνέψουν στην ουσία οι οικογένειές μας. Διαβεβαιώσεις προφορικές έχουμε από τον κύριο Ταγαρά ότι κάτι θα γίνει. Ωστόσο, εκτός από το θέμα των άμεσων μισθοδοσιών, δηλαδή για τους μήνες που τρέχουν, προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Εάν όλη αυτή η διαδικασία κρατήσει για αρκετούς μήνες, για 6-7 μήνες, όταν η εταιρεία θα ανοίξει, θα έχει χάσει στην ουσία το παραγωγικό κομμάτι της σεζόν της, το οποίο είναι το θερινό, και όταν θα μπει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο με 0 ταμείο, συγκυριολεξία με 0 ταμείο, δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις ούτε στα παγιά σου. Δηλαδή θα έχουμε κάνει στην ουσία ένα τεράστιο καλό, ένα πρωτοφανές, θα έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στην ουσία όμως το αποτέλεσμα θα είναι η εταιρεία να κάνει τουλάχιστον 2 χρόνια να ανακάμψει με βάση τις μελέτες που έχουμε κάνει εμείς σαν σωματείο, τουλάχιστον 2 χρόνια να ανακάμψει, και σε περίπτωση που συνεχιστεί και όλο αυτό με τον COVID, ενδεχομένως να μην ανακάμψει και ποτέ. Οπότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνουν πολύ πιο άμεσα οι εργασίες. Πιέζουμε σε αυτό το σημείο εμείς και την εταιρεία να ξεκινήσει και μόνη της, αυτή τη στιγμή που ακόμα υπάρχουν λεφτά στο ταμείο. Μπορεί να κάνει κάποιες παρεμβάσεις σε εκείνο το σημείο, από πάνω, σε στεριά, και παράλληλα αργότερα, μόλις δοθούν οι ανάλογες κλίσεις στα πρανή, να μπει μέσα ο γερανός μας και να ξεκινήσει να καθαρίζει τα σημεία, ώστε να ξαναέρθει το ΕΑΓΜΕ να δούνε το κομμάτι και να δούμε εάν μπορεί πλέον να είναι κατάλληλο για την αυσιπλοεία. Έτσι κι αλλιώς τα δικά σας θα δουλέψουν μέσα, δεν μπορεί να δουλεύει άλλος γερανός. Τα δικά μας προφανώς θα δουλέψουν όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Το απ' έξω θα δουλεύουν οι υπόλοιποι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να νοικιάσετε κάποιο μηχάνημα από αλλού. Μπορεί. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτά δεν είναι σχέδια. Όχι εσείς, όχι εσείς, οι εταιρείες το κάνουν. Και δεν αφορούν το σωματείο μας σε αυτή τη φάση που είμαστε. Σε αυτή τη φάση που είμαστε πρέπει να ξεκινήσει το έργο. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε αυτή τη στιγμή που στην ουσία δεν έχουμε τίποτα. Έτρεξε η κατάσταση μέχρι ένα σημείο πολύ γρήγορα. Όντως ξεπεράστηκε πάρα πολλοί χρόνες με την υπουργική απόφαση, και ευχαριστούμε και τον κύριο Καραμαλή για αυτό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει ακόμα η ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία ώστε να ξεκινήσει τις μελέτες. Θα γίνει απευθείας ανάθεση, είναι 9 εκατομμύρια. Είναι απευθείας ανάθεση λόγω έκτακτης ανάγκης. Και γι' αυτό έγινε και αυτή η σειρά των διαδικασιών, ώστε να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο κομμάτι έκτακτης ανάγκης, για να μπορεί να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρόεδρε, είναι... Πέσε πρόεδρε για να κλείσουμε. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν τα έργα. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, και να μην εμπλέκει κανένας μα κανένας τους εργαζόμενους σε μικροπολιτικά παιχνίδια με σκοπό την προσωπική του ανάδειξη. Ας αφήσουν τους εργαζόμενους ήσυχους. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν μας αφορά. Είδες ότι παρότι θα μπορούσα πολύ άνετα να μπω στο ύφος του χαρτιού που βγήκε το πρωί, δεν ασχοληθήκαμε με αυτό, ασχοληθήκαμε με τον τίτλο. Μην εμπλέκετε τους εργαζόμενους σε κανένα παιχνίδι σας. Πρόεδρε, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Εμείς δεν είμαστε κάστρο, εμείς είμαστε... Δεν είστε κάστρο, αλλά είστε πολυκατοικία και μπορεί να μπει ο άλλος από την ταράτσα. Εμείς μπορεί να μπει οποιοδήποτε, ακόμα και ο περαστικός, να μπει μέσα στο γραφείο του σωματείου και να ενημερωθεί πλήρως για το τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας από τους εργαζόμενους ο οποίος να μην έχει ενημέρωση ακριβώς για το τι γίνεται. Επειδή πας στο γραφείο, μου λες πας στο γραφείο τώρα, επειδή θα σου το πω. Πέρασα σήμερα από εκεί για να πάω προς Κινέτα. Εκεί τα κτίρια απέναντι, τι θα τα φτιάξουν κάποια στιγμή, κάνει κάποια μελέτη τι θα γίνει με τα κτίρια. Γιατί βλέπω τα μισά είναι μένει κόσμο μέσα, εκεί που είναι στο γήπεδο, έτσι. Κατάλαβες σου λέω. Να. Τι θα γίνει με αυτή η περιουσία του δημοσίου. Ή το δίνουν στο κράτος και το κάνει κάτι, αλλά ό,τι παίρνει το δημόσιο το κάνει μπαρούτι. Όπως μου έχει πει ο κύριος Σταγαράς στις τελευταίες μέρες που έχουμε μιλήσει,
επειδή είναι και αρμόδιος στα θέματα αδειών χωροταξικών οίκων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπάρχει ένα σχέδιο για να αλλάξουν οι χρήσεις και να γίνει κάποια στην ουσία βελτίωση εκεί της περιοχής. Αυτά όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι κέρια. Κέριο είναι να ξεκινήσει το έργο. Κέριο είναι να η Γιώργα τον αμέσα στον Απρίλιο, άντε μέχρι τέλους Απριλίου, να επαναλειτουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όχι μόνο για εμάς. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι που ενδεχομένως κάποιοι να μην το βλέπουν και να μην το σκέφτονται. Μην το λες. Όλοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν για καμία εταιρεία. Φανταστείτε όμως ότι αυτή τη στιγμή αναπροσαρμόζονται οι τιμές στο τσιμέντο από τα τσιμεντάδικα που φεύγουν από το Πειραιά και πηγαίνουν στην Πάτρα. Αναπροσαρμόζουν τιμές γιατί πλέον κάνουν το περίπλοκο της Πελοποννήσου και επίσης. Επειδή αναπροσαρμόζονται και τα ναύλα των βαποριών και υπάρχει σοβαρή περίπτωση όλα αυτά, χωρίς ότι θα μετακυλήσουν στην πραγματική οικονομία με αυξήσεις στις τιμές, αλλά υπάρχει περίπτωση ακόμα και οι ναυτιλιακές να χαράξουν νέους θαλάσσιους δρόμους. Και μετά ζήτω που καήκαμε. Με τον περίπλοκο της Πελοποννήσου. Και μετά δεν θα μπορείς να τους ξαναμαζέψεις πίσω. Θες πάλι από την αρχή. Έχετε δίκιο. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Αυτό, φίλε και φίλοι, ήταν ο πρόεδρο των εργαζομένων του Σωματείου Εργαζομένων τη Διόρυγα Κορίνθου, ο Θήμιος ο Χριστοδούλου.